Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Λοιπόν, σημερινή μέρα, επειδή είσαι... Και αλήθεια λες. Και αλήθεια λες. Σημερινή μέρα, επειδή έχουμε αυτή τη σελήνη στους διδύμους, που μια χαρά, μια ουδέτερη σελήνη είναι, κάνει όμως μία αντίθεση με την Αφροδίτη, που η Αφροδίτη είναι ουσιαστικά ο κυβερνήτης σας. Άρα εδώ πέρα τώρα θέλει μία προσοχή στον τρόπο που προσπαθείτε να περάσετε τις απόψεις σας στο άμεσο περιβάλλον, κυρίως για να μην σας κατηγορήσουν για ξεροκέφαλους. Ότι δηλαδή επιμένετε ότι είστε, τέλος πάντων, δεν αλλάζετε απόψεις, ό,τι και να σας πούν, και όλα αυτά που ξέρουμε γενικά για τους Ταύρους, ότι μπορεί μερικά να είναι αλήθεια. Όταν κάτι έχουν στο μυαλό τους, επιμένουν. Καλέ, τι μερικά τώρα, Γιώργο Εφρεμίδη, ακούς. Ακούς, έτσι, ωραία, εντάξει. Μην το προσωποποιείς κιόλας. Εγώ ήθελα να το προσωποποιήσω. Καλά. Και δεν ακούει, δεν μιλάει. Σημερινή μέρα, λοιπόν, θέλει μία προσοχή σε αυτό το κομμάτι, στο πόσο πιεστικοί θα είστε, δηλαδή, απέναντι στους άλλους, όταν θέλετε να τους περάσετε τις απόψεις σας. Από την άλλη πλευρά, είναι μία συγκυρία, αυτή που έχουμε με την Αφροδίτη και τον Άρη, που λέει ότι στον οικονομικό τομέα και ειδικά η αυριανή μέρα μπορεί να έχει να δώσει ή μπορεί να υπάρχει και κάτι ενδιαφέρον στα επαγγελματικά σας που μπορεί να το εξαργυρώσετε και οικονομικά. Άρα λοιπόν και σήμερα και αύριο είναι δύο μέρες για να ασχοληθείτε πιο εντατικά με θέματα που αφορούν λογαριασμούς, γενικά οικονομικά. Και θα έλεγα ότι είναι και πιο ουδέτερες αυτές εδώ της εβδομάδας, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάμε και σε μία έκλειψη, οπότε τα πράγματα θα περιπλεχθούν λίγο μέσα στο Σαββατοκύριακο.